Τώρα, για να συνεννοούμαστε. Τώρα, επειδή υποσύρισα πριν τη θέση για το θέμα των ρουσφετιών και θέλω να το εξηγήσω οπτικά για να καταλάβω ακόμα σε ποια Ελλάδα ζούμε. Υπάρχει ένας Έλληνας που δεν πιστεύει ότι κατά τεκμήριο στη Βουλή διορίστηκαν άνθρωποι με ρουσφέτη? Υπάρχει κανένας που το πιστεύει αυτό? Έτσι εξασφαλίζατε τους ψήφους. Συμφωνούμε. Εγώ δεν λέω εγώ το αντίθετο. Μαζί σας. Ναι, πού θέλετε να καταλήξετε? Αφήστε τώρα, να πω το παράδειγμα. Να καταλάβετε όμως ποια Ελλάδα ζούμε. Στη Βουλή λοιπόν δεν υπήρχε ΑΣΕΠ όλα τα χρόνια της μεταπολιτεύσης. Είχε εξαιρεθεί η Βουλή από τον ΑΣΕΠ. Τώρα το βάλαμε με το μνημόνιο. Και τα κόμματα διορίζαν κατά κόρο τους δικούς ανθρώπους. Συμφωνούμε εδώ ή λέω λάθος? Λάθος λέτε. Γιατί με τον ΑΣΕΠ βάζετε τη συνέντευξη. Τώρα ρε παιδί μου, μπήκε ο ΑΣΕΠ. Δεν υπήρχε ο ΑΣΕΠ μέχρι τώρα, λέω. Και εσύ συμφωνείτε σε αυτό. Μέχρι πριν το ΑΣΕΠ, λέει. Γίνονται προ 20 ημερών εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Βουλής. Το ένα ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Το άλλο ψηφοδέλτιο πρώην ΠΑΣΟΚ, πρώην Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην ΠΑΣΟΚ, πρώην Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έρχονται μόνοι τους αυτοί και λένε: εμένα που με διόρισε ως ρουσφέτη το ΠΑΣΟΚ και εμένα που με διόρισε ως ρουσφέτη η Νέα Δημοκρατία, επειδή τώρα δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να μου δίνει αυτά τα οποία μου έδινε τους 16 μισθούς, 18 μισθούς, τα προνόμια, τα μπόνους, πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο, πού προσφεύγω? Στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα. Τι είναι δηλαδή ο κύριος Τσίπρας σήμερα στην Ελλάδα, τι εκπροσωπεί? Εκπροσωπεί αυτή την Ελλάδα του παρελθόντος, αυτή την Ελλάδα που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, αυτή την Ελλάδα την οποία όλοι λέγαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε, αυτή όλη η Ελλάδα που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και θέλει να συνεχίσει να απομυζά όλες τις ζωές ημών των υπολείπων, έχει πάει τώρα όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπες και του σώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έχει προτάξει, με συγχωρείτε κύριε Γεωργιάδη. Αυτό ζούμε. Και έχει βγει ο κύριος Τσίπρας. Κανονικά θα έπρεπε αυτοί οι υπάλληλοι στη Βουλή που διορίστηκαν με το ρουσφέτη του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον αποφάσισαν να γίνουν πρώην ΠΑΣΟΚ και πρώην Νέα Δημοκρατία, να παρτιθούν από τη Βουλή. Κύριε για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία του έβαλε. Για να είμαστε εννοημένοι. Κύριε Γεωργιάδη, αρχιερουσάκια να πούμε του κομματικού συστήματο. Κύριε Γεωργιάδη, σα κρατά δεμένα τα χέρια να υπογράψετε απολύσει ο κ. Τσαπέλια από τζόλου. Σα κρατά τα χέρια δεμένα. Τσαπέλια μόνο και μόνο για να μάθουν ότι είναι και αχάριστε τζόλου τον άλλο. Έφυγε ο ρίσκα τα ρουσμάτια, έφυγε και ο πάνω. Ακούτε όμω, δεν απαντάτε. Σα κρατά δεμένα τα χέρια ο Τσίπρα και δεν απολύεται μέχρι στιγμή. Μήνος ως κυβέρνηση, γιατί κάθεστε και βαφκαλίζεστε και κοιτιέστε γύρω-γύρω και κοιτιέστε? Δεν θέλετε να απογοητεύσετε τους δικούς σας, δηλαδή ψηφοφόρους εσείς? Σωστή κριτική. Η κυβέρνηση έπρεπε στο ζήτημα των απολύσεων να έχει κινηθεί πολύ ταχύτερα. Δυστυχώς καθυστερήσαμε. Παρά τα αυτά. Μα δεν το έχετε κάνει καν ακόμα. Δυστυχώς καθυστερήσαμε. Αποφάσεις παίρνετε? Όχι, κύριε Τσαπανίδου.